και υπήρχε ρατσισμός σε οτιδήποτε. Το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό, έγινε και η διόρθωση φίλου αργότερα, για να μπορέσω να είμαι και εγώ πιο ελεύθερος σε ό,τι αφορά τον εξωκόσμο και την κοινωνία. Και τώρα σε ποιο στάδιο είσαι εσύ? Και για να νιώθω κι εγώ καλά. Σε ποιο στάδιο είσαι εσύ, Γιώργο μου? Εσύ καταρχήν γεννήθηκε Τζόρτζια και στην πορεία έχεις το όνομα Γιώργος. Σε ποιο στάδιο είσαι αυτή τη στιγμή ως Γιώργος? Τι αποζητάς από την ελληνική δικαιοσύνη και τι είναι αυτό που θέλεις να συμβεί στη δική σου ζωή? Εγώ είμαι στο τελευταίο στάδιο τώρα, γιατί σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η δίκη για να πάρω την πραγματική ταυτότητα. Δηλαδή να γράφει Γιώργος η ταυτότητα επάνω. Σε ποια ηλικία πια? Είμαι 31 ετών. Άρα ο Γιώργος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, για να τα βάζουμε έτσι και να τα κατανοούν και οι τηλεθεατές, για να πάρει αυτή την ταυτότητα που θέλει. Τι ήθελες, Εύη, πριν δούμε τον καλό? Θέλω να πω ότι ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος εκεί έξω που περνάει αυτή τη φάση και αυτή την κατάσταση έχει δεχτεί bullying, γιατί πολύ μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας δεν αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι τους θεωρούν και μοιάσματα, όμως αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο στους πολίτες που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν εκείνοι και όχι σύμφωνα με αυτό που γράφει το ληξιαρχείο. Και όχι τόσο στην Αθήνα, αλλά στις κλειστές κοινωνίες των χωριών, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έχουν δεχθεί χλεβασμό και ρατσισμό. Θέλω να μου πει ο Γιώργος σε ποιο σημείο της ζωής του ένιωσε ότι το bullying ήταν τόσο που δεν μπόρεσε να το αντέξει. Σε περίπου 12 με 13 ετών, όταν δηλαδή έκανα αυτό που ήθελα εγώ, δηλαδή κούρεψα τα μαλλιά μου, ντυνόμουν με τα ρούχα που επέλεξα εγώ, από εκεί και μετά δηλαδή στην κοινωνία, στο σχολείο γενικά. Και το σχολείο είναι η πιο δύσκολη. Με αντιμετώπιζαν ως κάτι διαφορετικό και κάτι πιο άσχημο από αυτούς. Γόγα μου, πριν σε βάλω στην κουβέντα, γιατί η Ρούλα μου έφερε πριν ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση, έτσι. Βέβαια. Πολύ σημαντική. Από ποια ένωση? Από την παιδοψυχιατρική εταιρεία που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μη αναστρέψιμη συνέπεια αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα 15 έτη. Άρα και οι παιδοψυχιάτροι είναι μαζί με την Εκκλησία. Ναι, βεβαίως. Είναι ως επιστήμονες πλέον. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για αυτοκτονίες και ψυχιατρικές διαταραχές. Δεν πιστεύω και δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω από ερευνητές μεγάλους. Διεθνούς φήμης, ο Πιαζέ, ο Έριξον, δεν θεωρούν ότι ένα παιδί 15 χρονών έχει τη δυνατότητα ακόμα να καθορίσει την ταυτότητά του. Γιατί η ηλικία της εφηβείας είναι γεμάτη συγκρούσεις, έχει πολύ μεγάλη ένταση στο θέμα του φύλου και της έκφρασής του και εκεί μπορεί να δημιουργήσουμε ένα λάθος μεγάλο, ενώ μετά το παιδί να μην μπορεί να το γυρίσει πίσω και να νιώσει όλα τα συμπτώματα που λέει και η παιδοψυχιατρική εταιρεία, που χαίρομαι που κάνανε αυτή την διαμαρτυρία. Ναι, επίσημη ανακοίνωση, και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν η Ρούλα μου το έφερε. Το χαίρομαι απόλυτα, γιατί δεν ξέρω αν ο κύριος Κοντονής και ο κύριος Ξάνθος πήραν τη συμβουλή ειδικών όταν φτιάξαν αυτό το νομοσχέδιο. Αν πήρανε δηλαδή τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους των εφήβων και τους παιδοψυχολόγους, να τους ρωτήσουν για ποια ηλικία μπορεί κάποιος να προβεί σε αυτό. Γιώργο μου, θεωρείς ότι το 15 είναι κάτι που σε εκφράζει ή θεωρείς και εσύ ότι καλύτερη ηλικία θα ήταν από 17 και πάνω, που ουσιαστικά είσαι ένα χρόνο πριν την ενηλικίωση? Κοίταξε, σε αυτό θα σου απαντήσω. 15 χρονών είναι πολύ μικρή ηλικία για να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Άρα και ο Γιώργος συνενεί σε αυτό που πριν λίγο συζητήσαμε, ότι είναι πολύ νεαρό το παιδί στα 15 του για να αποφασίσει. Κατερίνα μου, τι σου λέει ο κόσμος? Ρωτήσαμε γονείς Ζήνα και μας είπαν άλλοι, φανερά εκνευρισμένοι, ότι θα πέθαιναν κυριολεκτικά εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο στο παιδί τους. Υπήρξε